Και ενώ οι τοπικοί φορείς συσκέπτηκαν χθες το πρωί επί ώρες σε σχέση με το προσφυγικό, ο Υπουργός Δημήτρης Βίτσας υπέδειξε αργά τη νύχτα χώρους για καταβλισμό προσφύγων, όπως γράφει η εφημερίδα Πελοπόννησος. Προτάθηκαν συγκεκριμένα οι πρώην αποθήκες του ΑΣΟ στο Λόγκο Αιγίου, η Μόμα στο Ριγανό Καμποβατρών και ένας χώρος στην Κυλλήνη Ηλίας. Να υπενθυμίσουμε πως ο κ. Βίτσας ήταν ο πρώτος που είχε δηλώσει πως ο καλύτερος τρόπος να ανταπεξέλθουμε στη ροή των προσφύγων είναι η ισοκατανομή βαρών σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα και με βάση τη χθεσινή συζήτηση, οι φορείς ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για ενημέρωση. Ο Κώστας Πελετίδης δήλωσε πως δεν επιθυμεί κλειστό χώρο μόνιμης εγκατάστασης στην Πάτρα. Το θέμα συζητήθηκε στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Να πάω στην εισήγηση αυτή, ο Δήμαρχος προτείνει δύο χώρους. Αν κατάλαβα καλά. Προτείνει δηλαδή το Ριγανό Καμπο και το Εργοστάσιο του Άραξου. Γιατί αυτά είναι τα στρατόπεδα τα οποία είναι καταδιαμένες. Ως χώρο ανοιχτής φιλοξενίας με τις προϋποθέσεις που λέει η εισήγηση. Γιατί η Δημοτική Αρχή είναι αποδεκτές αυτές τις θέσεις. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση πάλι που μπορεί να περιλαμβάνεται, αλλά δεν κατάλαβα καλά, για τους μετανάστες, δηλαδή αυτούς που μετακινούνται από τη χώρα τους για να κάπου σε άλλη χώρα για να πάνε να βρουν δουλειά. Που δεν προέρχεται δηλαδή από χώρες εξαναγκασμού, λόγω πολέμου, λόγω τρομοκρατίας, δεν ξέρω τι. Σε αυτούς τους περιλαμβάνει η εισήγηση, δηλαδή σε αυτούς και σε αυτούς θα χορηγούνται ταξιδιωτικά έγγραφα, τα λέγατε παλιά, για να πηγαίνουν στις χώρες που επιθυμούν. Ο Δήμος μας δηλώνει έτοιμος να διαθέσει χώρο ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ελεύθερη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών, καθώς και να συμβάλλει στις υποδομές πρόνοιας και σύντησης. Εάν αυτό παραμένει θέση της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος Πατρέων δήλωσε την αντίθεσή του στη δημιουργία hot spot που δημιουργούν μόνο συνθήκες εγκλωβισμού. Αποτελούν κέντρα διαλογής για μετακατάσταση, ελαχίστων προσφύγων και, όπως τόνισε, θέση της Δημοτικής Αρχής εξακολουθεί να είναι η δημιουργία ανοιχτών και δημοσίων προσωρινών χώρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών προσφύγων που θα λειτουργούν με ευθύνη αποκλειστικά του κράτους, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ήταν το αποτέλεσμα των κανονισμών του Δουβλίνου 1 και 2, τη συνθήκη Σέγγεν, που αποτελούν εμπόδια στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος, εγκλωβίζουν τους μετανάστες στη χώρα μας ενώ έχουν προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπουν συνοριακούς ελέγχους, δίνουν το πράσινο φως για κλειστά σύνορα, φράχτες, πλαφόν προσφύγων, hot spots κλπ. Απαιτούμε από την κυβέρνηση και τα αντίστοιχα υπουργεία να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για την καταγραφή και την μετεγκατάσταση στις χώρες που επιθυμούν με διαδικασίες που δεν θα προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε αυτές τις δράσεις να μην υπάρχει καμία εμπλοκή εταιρείας ΜΚΟ και στα κέντρα αυτά να παρέχεται ιατροφαρμακευτική φροντίδα, δωρεάν σύντηση και στέγαση, διερμηνία και νομική αρρωγή. Ειδική μέρημνα από κρατικούς φορείς για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, μητέρες και παιδιά, έγκυους, αμαία, θύματα κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων και εμπορίας οργάνων.